Σε αυτό το βιντεάκι, η Πηγή Λιβαδίτη, εκπρόσωπος των Majestic Paint Greece στην Πάτρα, σας παρουσιάζει τη μεταμόρφωση του μπουφέ. Απολαύστε την. Καλημέρα, εδώ είμαστε και πάλι. Έφτασε η ώρα να βάψουμε αυτόν τον υπέροχο μπουφέ. Έχω επιλέξει από χρώματα το Happy Yellow, το Smoke Brown, το οποίο θα το βάλω σαν βάση για να βάλω το Happy Yellow από πάνω, και Vernicke Matte. Εδώ είμαστε λοιπόν, ήρθαμε να περάσουμε Smoke Brown, τη βάση μας, εκεί μόνο που θα μπει το κίτρινο. Γιατί είπαμε, τρίψαμε, κάναμε τη διεργασία με το κλώτιστρο για να κρατήσουμε νερά του ξύλου. Εάν μπορούσα θα τα κράταγα όλα, αλλά επειδή υπάρχουν φθορές στο έπιπλο, γιατί είναι ένα έπιπλο το οποίο είναι τουλάχιστον 100 χρονών, ίσως και παραπάνω, δεν έχουν εκεί παντού ομοιόμορφα τα νερά. Εκεί που είναι υπέροχα τα νερά, τα κρατάμε. Το άλλο έπιπλο το βάφουμε. Λίγο νεράκι είπαμε στο πινέλο μας, γιατί είπαμε έχουμε να κάνουμε ένα χρώμα το οποίο είναι παχύ. Λοιπόν, και ξεκινάμε να περνάμε τη βάση μας. Δεν ξεχνάμε να έχουμε ανακατέψει το χρώμα μας κυκλικά πάρα μα πάρα πολύ καλά. Είναι ένα βήμα το οποίο δεν πρέπει να το ξεχνάτε. Έχω κατασταλάξει το σχέδιο που θα του δώσω. Θα το δείτε στη συνέχεια. Θα κρατήσω κάποια νερά και στο πάνω μέρος. Ξεκινήσει και περνάω τη βάση μου το Smoke Brown, όπως σας είπα. Αποφάσισα εδώ πέρα, στο πάνω μέρος του επίπλου, να κρατήσω κάποια νερά που είναι καλά. Δεν θέλω να το χάσω. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, βέβαια υπάρχουν και ορισμένες ζημιές, όπως σας είπα, που είχα στο χάρι και από εδώ μεριά του επίπλου. Οπότε αποφάσισα να δημιουργήσω ένα σχέδιο ουσιαστικά. Να κρατήσω και νερά του ξύλου, αλλά να μπορέσω να καλύψω και τις ζημιές του επίπλου. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θα κάνω μία κορνίζα γύρω-γύρω στο έπιπλό μου, κίτρινη, και το μέσα θα περάσω απλά βερνίκι να φανούν τα νερά του ξύλου. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν έχω περάσει χαρτοτενία και αυτό που θέλω να σας πω σε αυτή τη φάση είναι πρέπει να μετρήσετε πάρα μα πάρα πολύ καλά και πρέπει η χαρτοτενία να μπει όσο πιο ίσια γίνεται. Διότι όταν έχουμε διχρωμία και το παραμικρό λάθος φαίνεται. Βέβαια εγώ έχω αποφασίσει στην ένωση των δύο χρωμάτων να βάλω ένα πολύ μικρό διακριτικό stencil. Το θέλω για σχέδιο. Αλλά αυτό θα με βοηθήσει κιόλας, γιατί εντάξει άνθρωποι είμαστε, δεν είμαστε μηχανές. Εάν κάπου η χαρτοτενία μου δεν έχει κάτσει καλά, μου έχει στραβώσει ας πούμε, βέβαια δείχνει ίσια, να μου καλύψει αυτό το λάθος. Εκεί θα περάσω το Happy Yellow. Έχω πάρει το σκαφάκι μου, το ρολάκι μου και ξεκινάω να βάφω. Είπαμε, το κίτρινο είναι από τις πολύ δύσκολες αποδόσεις. Μην περιμένετε δηλαδή να έχετε την διάλυση από το πρώτο χέρι. Περνάμε ομοιόμορφα στο χρώμα μας. Έχουμε κάνει τη λήξη μας. Μέσα στο Happy Yellow έχουμε ρίξει λίγο το μέιτο. Και ξεκινάμε και βάφουμε. Περνάμε το κίτρινο, την κίτρινη απόκρωση. Thank you.
τελειώσαμε το βάψιμό μας με το happy yellow και λίγο τη μίξη που κάναμε με λίγο το μέλιτο μέσα έτσι για να μου σταρδίσει λίγο. Και είμαι στην φάση που θα πάω να περάσω το coat στο εσωτερικό του επίπεδου. Έτσι, το εσωτερικό δεν το έχω βάψει, εκτός από το κάτω μέρος, γιατί σε κάποια σημεία που κλείνουν τα πορτάκια φαίνεται προς τα έξω, οπότε έπρεπε να γίνει το ίδιο. Δεν έχει περάσει παλαιώση ακόμα, αυτή τη στιγμή το βλέπετε με το happy yellow μόνο. Και πάω να περάσω το βερνίκι. Έχω ρίξει το coat εδώ πέρα. Αυτό το κάνω για να μπορώ να το καθαρίζω, να του δώσω λίγο έτσι, να σκουρίνει λίγο το ξύλο του, να το περιποιηθώ. Καθώς ποτίζει το βερνίκι, το ξύλο μας σκουραίνει, το ξέρετε. Είναι αρκετά καλά τριμμένο το έπιπλο και γι' αυτό το λόγο πρέπει να περάσει βερνίκι για να μπορώ με ένα πετρέξι να το και να το ξεσκονίσω. Καλημέρα, καλημέρα! Είμαστε εδώ. Καταρχήν λέω καλημέρα γιατί εχθές τελείωσα το βάψιμο του μπουφέ μου. Είπαμε, περάσαμε το smoke brown ως βάση και από εκεί και ύστερα έβαψα δύο χέρια με happy yellow, το οποίο το είχα κάνει μία πρόσμιξη με το τομέιτο να μου βγει λίγο πιο μουσταρδί. Άφησα το έπιπλό μου να στεγνώσει πάρα πολύ καλά γιατί θέλω να περάσω στην παλαίωση. Οπότε σε αυτή τη φάση θα ξεκινήσω να σας δείξω την παλαίωση με τη Walnut Patina. Έτσι, προϊόν της Majestic που κάνουμε παλαιώσεις, σκιάσεις και τα λοιπά. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς θα το κάνουμε αυτό. Παίρνω την πατίνα μου, να βάλω και τα γελάκια μου. Λοιπόν, παίρνω την πατίνα μου σε ένα σκαπάκι. Την πατίνα σε αυτή τη φάση, εδώ, επειδή θέλω να την περάσω ομοιόμορφα, θα την περάσω με ρολό. Έχω πάρει ένα ρολάκι εδώ, κατά αυτόν τον τρόπο, σαν να περνάω χρώμα, έτσι. Δεν κάνω κάτι ιδιαίτερο. Και ξεκινάω και περνάω την πατίνα μου σε όλη μου την επιφάνεια, ομοιόμορφα. Φροντίζω να μην πιέζω το ρολό μου. Όσες λιγότερες γραμμές μου κάνει, τόσο καλύτερα. Βέβαια, στην τεχνική που θα κάνω εγώ εδώ, δεν με πολύ νοιάζει, γιατί είναι παλαίωση. Στην παλαίωση δεν θέλουμε ομοιόμορφα αποτελέσματα. Όμως, εάν είχαμε ένα έπιπλο, μία τραπεζαρία που θέλαμε να κάνουμε νερά ξύλου, θα έπρεπε να έχουμε το αποτέλεσμα αυτό, δηλαδή ομοιόμορφο. Εδώ, εντάξει, δεν μας πολύ νοιάζει. Πρέπει να την αφήσω να τραβήξει λίγο και μέχρι να την αφήσω να τραβήξει θα πάω εγώ στο διπλανό πορτάκι. Πατίνα καλό είναι να την περνάτε μέσα, όχι σε εξωτερικό χώρο. Γιατί ναι, μεν θέλουμε να τραβήξει, αλλά δεν θέλουμε να στεγνώσει. Δουλεύετε καλύτερα όταν είναι νοπή, όσο είναι ακόμα νοπή.
και πάμε στο διπλανό. Έχω αγοράσει σύρμα από το προβατοπολείο. Είναι κουλούρα, ψηλό σύρμα, έτσι, για κουζίνα. Και θα πάω να κάνω αυτή την κίνηση. Εδώ τώρα θα δημιουργήσω μέρα ξύλου. Βέβαια, επειδή το επιπλό μου έχει τα δικά του νερά του ξύλου, δεν θα το αφήσω έτσι. Πάω απλώς να πάρω την πολύ πατίνα από πάνω. Θα δείτε τώρα εδώ θα σβήσω με λίγο κουζινόχαρτο. Θα τραβήξω την πατίνα μου και με λίγο κουζινόχαρτο. Θέλω στη μέση να διάσει η πατίνα. Δεν θέλω να έχω πολύ πατίνα στη μέση. Θέλω η πατίνα μου να μείνει στις άκρες. Κάνω αυτή την κίνηση. Okay. Δεν χρησιμοποιώ ποτέ μορομάντιλο στην πατίνα. Χρησιμοποιώ ή βρεγμένο πανί ή σύρμα. Το μορομάντιλο θα μας σηκώσει όλη την πατίνα επάνω. Εγώ εδώ, επειδή θέλω να αφαιρέσω πάλι λίγο σε κάποια σημεία, θα κάνω και αυτό. Δεν θέλω να μου αφήνει σημάδια. Και αυτό. Θέλω να μου κάνω νερά μέσα, να μου φαίνεται το κίτρινο. Και τώρα, πάλι με το σύρμα μου, πάω να ξαναλερώσω. Θα πάρω καθαρό σύρμα αυτή τη φορά και θα έρθω να κάνω αυτή την κίνηση. Βλέπετε, αφαιρώ ουσιαστικά σε κάποιες μεριές πατίνα. Έχω και τα νερά του ξύλου, αλλά είπαμε, θέλω παλαίωση. Η παλαίωση τι είναι, χαλασμένο έπιπλο. Αλλού φωτίζει, αλλού φαίνονται τα νερά του ξύλου, αλλού μαζεύει λίγο περισσότερο βρωμιά, κατά αυτόν τον τρόπο. Το ίδιο λοιπόν θα κάνω και εδώ. Είπαμε, γραμμές. Έτσι αφαιρώ ένα μέρος της πατίνας αρκετό. Γραμμές. Χαρτί, να πάρω το πολύ. Λίγο βρεγμένο, κοιτάζω λίγο και το διπλανό να δω τι αποτέλεσμα έχω και στο δίπλα, γιατί αυτά είναι δίπλα-δίπλα, οπότε καλό είναι να υπάρχει μία ομοιομορφία. Και με καθαρό σύρμα ξαναπερνάω την επιφάνεια από πάνω. Αυτή είναι η διαδικασία. Αυτή τη διαδικασία λοιπόν εγώ θα πάω να την κάνω σε όλο το έπιπλο. Όπου έχω βάψει κίτρινο,
Στα ποδαράκια, στο σιρτάρι, στην επιφάνεια επάνω, είδατε που είχα χαρτώσει. Θα κάνω αυτό. Λοιπόν, και έχω το αποτέλεσμα αυτό, όπως το βλέπετε. Θα το κοιτάξω, εγώ θα τα σηκώσω λίγο επάνω, να το δω από μακριά. Αν χρειαστεί να σβήσω κάπου, θα σβήσω πάλι, έτσι. Λοιπόν, πάμε να ετοιμάσουμε όλο το έπιπλο για να περάσουμε στην επόμενη φάση μετά. Τελείωσα λοιπόν την πατίνα σε όλο το έπιπλο και τώρα το έπιπλο μας βασικά αυτή τη στιγμή είναι έτοιμο. Το μόνο που χρειάζεται είναι να περαστεί βερνίκι, να φρεσκαριστούν λίγο και τα νερά του ξύλου κτλ. Δηλαδή μπορώ σε αυτή τη φάση να το αφήσω και ως έχει. Όμως εγώ θέλω να το προχωρήσω λίγο περισσότερο. Θέλω το κίτρινο αυτό να το κάνω λίγο πιο έντονο. Οπότε θα χρησιμοποιήσω τα tint. Τα tint είναι τα χρώματα, τα καινούργια της Majestic που χρησιμοποίησα και στον τοίχο. Θα μου δώσει ένα περαιτέρω φωτισμό στην παλαίωσή μου και λίγο πιο έντονη απόχρωση, λίγο πιο ζωηρή απόχρωση. Πάμε να το δούμε. Θα περάσω με ρολό. Όπως βλέπετε δεν είναι καθόλου πυκτό, έτσι, είναι πολύ... Τρέχει, μην το φοβηθείτε, έτσι είναι, γιατί αυτά τα χρώματα ψεκάζονται. Και με πινέλο, είπαμε, κάνουμε παλαιώσεις. Βλέπετε πόσο έντονο βγαίνει. Εντάξει, να σας πω σε αυτή τη φάση ότι βάφουνε πάρα πολύ. Γι' αυτό με βλέπετε, είναι νερού χρώματα, έτσι, δεν είναι φοράω τα γάντια για να μην βάφουν κάτι τα χέρια μου. Είναι χρώματα νερού. Φοράω γάντια όμως γιατί βάφουνε τόσο πολύ που θα είναι σαν μελάνι μετά τα χέρια μου. Βλέπετε που έγινε πιο έντονο. Λάθος, το σκουπίζω με σφουγγάρι. Βλέπετε τη διαφορά στο ένα πατάκι από το άλλο. Έχει διαφορά, έτσι δεν μπορείτε να πείτε. Και στεγνώνοντας θα αποκτήσει έτσι ένα λίγο, θα γίνει πιο γλυκό, λίγο πιο σκούρο, θα γίνει λίγο διαφορετικό. Λοιπόν, είμαστε εδώ, έχουμε ξεκινήσει μία περαιτέρω σκίαση. Θα κάνουμε dry brush σε συγκεκριμένα σημεία. Τι κάνουμε, έχω πάρει το Beautiful Night, το μαύρο, ένα πινελάκι το οποίο είναι στεγνό, έτσι. Βουτάω το πινέλο μου στο χρώμα, σκουπίζω καλά το πινέλο, πολύ καλά, και θα έρθω εδώ και θα μαυρίσω. Περιμετρικά το βουλάπι και λίγο σε κάποιες μεριές θα μπαίνει και λίγο προς τα μέσα κατά αυτόν τον τρόπο, έτσι, και ειδικά στη γωνία εδώ, στη γωνία θα κάνω αυτό το πράγμα.
Όλες μου τις γωνίες πρέπει να τις κάνω έτσι. Σωματάκι, σκούπισμα καλό και συνεχίζουμε. Γωνίες, λίγο περισσότερο χρόνο. Και χέρι εδώ, καλό. Επιμένω σε κάποια σημεία, μπαίνω λίγο προς τα μέσα. Τονίζω. Περιμετρικά στις κολόνες μου. Δίνω ένταση στην παλαιώση. Δίνω ένταση. Εδώ, τις άκρες μου. Και μπαίνω και λίγο προς τα μέσα. Πάλι. Και από κάτω το ίδιο πράγμα. Εάν δείτε, αυτό το έχω κάνει περιμετρικά σε όλο το έπιπλο. Τελειώσαμε τα πάντα έτοιμα με τις παλαιώσεις μας, με παλαιώσει με πατίνα, παλαιώσει μετά εκ νέου με τίντ και για το τελείωμα σκίαση με velvet, με το Beautiful Night. Και τώρα πάμε να περάσουμε το βερνίκι μας. Είναι το τελευταίο στάδιο, με το βερνίκι που θα περάσω από το top δηλαδή, θα φωτίσουν τα νερά του ξύλου και εννοείται ότι το έπιπλό μας και η δουλειά μας θα σφραγιστεί. Χρησιμοποιώ ρολάκι βελουτέ με βολεύει το βελουτέ, μου αφήνει πιο ωραίο αποτέλεσμα και θα ξεκινήσω να δούμε και την αλλαγή, δηλαδή το περιμένω πώς και πώς αυτό το βήμα. Να δω πώς θα φανεί το ξύλο μου. Βλέπετε πώς αλλάζει χρώμα, πώς σκουραίνει. Ήθελα να περάσω αρχικά το matte. Το matte top coat δεν αλλοιώνει καθόλου το χρώμα. Μα καθόλου όμως, δηλαδή δεν θα μου άλλαζαν τα νερά του ξύλου, θα μου ήταν πιο άσπρα. Αλλά αφού επέλεξα να κάνω τόσο πολύ παλαίωση στο έπιπλο, άλλαξα γνώμη και περνάω το σατινέ το χρώμα που μου σκουραίνει τα νερά. Η επιλογή ήταν συνειδητή δηλαδή, δεν άλλαξα έτσι. Δεν είναι υπέροχο, πώς το βλέπετε. Θέλω να πω σε αυτή τη φάση ότι θα περάσω δύο χέρια και όταν περνάμε τραπεζαρίες, ντουλάπια κουζίνας και τα λοιπά, να ξέρετε ότι επιβάλλονται τρία χέρια βερνίκι. Εκεί έχεις σφραγίσει τη δουλειά σου και ξέρεις ότι δεν θα σου πάθει ποτέ τίποτα. Σας το λέω γιατί το έχω κάνει στην κουζίνα μου, έφτιαξα όλη μου την κουζίνα. Πέρυσι τέτοια εποχή ήταν που ξεκίνησα την ανακαίνιση. Και σας πληροφορώ ότι τώρα με τον κορονοϊό είναι συνέχεια με χλωρίνη. Συνέχεια. Δεν έχει πάθει το παραμικρό. Το παραμικρό. Είναι πολύ καλά βερνίκια αυτά. Πολύ δυνατά βερνίκια.
Εδώ είμαστε λοιπόν, τελειώσαμε. Είμαι πολύ χαρούμενη, μου αρέσει πάρα πολύ το αποτέλεσμα. Θα κάνω μία ανακεφαλαίωση των εργασιών. Αρχικά, εάν θυμάστε και στο πρώτο βίντεο, ήταν ένα πολύ ταλαιπωρημένο έπιπλο, καπλαμάς, τον οποίο έκαψα με φλόγιστρο, αφαίρεσα κομμάτια ολόκληρα με τη σπάτουλα και έβγαλα τα νερά του ξύλου στην επιφάνεια. Βέβαια, όπως είπα, ήταν ταλαιπωρημένο, αναγκάστηκα, δεν μπορούσα να τα σώσω όλα τα νερά, οπότε μπήκα στη διαδικασία να τον βάψω, αλλά να κρατήσω όμως και κάτι από το αρχικό του σχέδιο. Για τη διαδικασία του βαψίματος, λοιπόν, ξεκίνησα με smoke brown που έβαλα σαν βάση, έτσι. Μετά πήρα happy yellow, αλλά επειδή δεν το ήθελα εγώ και τόσο yellow, το ήθελα λίγο πιο μουσταρδί, τι έκανα. Ανακάτεψα το happy yellow με λίγο tomato, ελάχιστο. Σας έδειξα τη διαδικασία της μίξης των χρωμάτων. Μόλις τελείωσα από αυτή τη διαδικασία, πέρασα την πατίνα μου. Walnut πατίνα έχω βάλει, που είναι λίγο γκρι. Έχω κάνει την παλαιώση δηλαδή σε γκρι απόχρωση και όχι σε καφέ. Μετά, επειδή ήθελα να δώσω λίγο ένταση στο χρώμα, πέρασα από πάνω τα tint. Με πινέλο εφάρμοσα και έσβησα με το σφουγγάρι. Και τέλος, πέρασα 3 χέρια βερνίκι, δεν χρειαζόταν 3, με 2 ήταν έτοιμο, αλλά ήθελα να δώσω όση περισσότερη ένταση στα νερά του ξύλου μου για να βγουν στην επιφάνεια πιο έντονα. Έκανα και μία σκίαση, συγγνώμη το ξέχασα, με dry brush, με μαύρο, με το Beautiful Night, κατά τόπου στο έπιπλό μου. Έβαλα και ένα μικρό πλαίσιο εδώ πέρα που ενώνεται το κίτρινο με το ξύλο μου, έκανα περιμετρικά μία μικρή κορνίζα. Ένα πολύ διακριτικό σχεδιάκι, γιατί δεν ήθελα, είναι ήδη, έχει πολλή πληροφορία ήδη. Τώρα θα το σπρώξω πίσω, διότι έβαψα και τον καθρέφτη μου. Ο καθρέφτης αυτός ήταν σε ίνοξε χρώμα και εγώ τον έκανα να φαίνεται σαν ξύλο, σαν καμένο ξύλο έτσι, με caramel και beautiful και πατίνα maker, με λίγο beautiful μέσα. Πήρα αυτό το αποτέλεσμα εδώ, στον υπέροχο τοίχο που έγινε ακριβώς για αυτό το μπουφέ ο τοίχος αυτός. Όλα βέβαια με προϊόντα από τη Majestic, με την οποία έχω ξετρελαθεί, ειλικρινά σας το λέω, και τα χρώματα και τα υλικά, τα πάντα όλα.